Να πάμε στη Σιτία, να πάμε στους Πεύκους, εκεί στην αγαπημένη μας περιοχή που έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές ευρύτερα στη Σιτία. Ένα χωριό του Δήμου, αν δεν κάνω λάθος, 30 χιλιόμετρα περίπου απέχει από την καρδιά της Σιτίας. Εκεί θα συναντήσουμε, και είναι πολύ όμορφο, το γεγονός ότι συνομιλούμε με ανθρώπους της ενδοχώρας, όχι ξεχασμένους, παραμένουν στον τόπο, στηρίζουν τον τόπο τους και επενδύουν σε αυτό. Θα πάμε στην κυρία Νίκη Σταυρακάκη, η οποία είναι γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων. Πάμε να τη συναντήσουμε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, χαιρετισμούς, πώς είστε? Είμαστε καλά, δεν βλέπετε εδώ πέρα φυσάει αέρος διαβολεμένος και ό,τι κόμιση και να είχαμε κάνει πήγε περίπατο. φυσάει λίγο εκεί πέρα σήμερα, ε. Φυσάει λιγάκι, γιατί βρήκαμε ένα σημείο που... θα σας άρεσε να καθόμαστε για να δούμε λίγο το χωριό. Δεν ξέρω αν θέλετε να γυρίσω λίγο. Να τη γυρίσετε βέβαια, κύριε Σταυρακάκη. Να δείτε γύρω-γύρω βεβαίως τι ομορφιές βλέπω εγώ. Α. Είναι ξεχωριστό τοπίο και βέβαια. Έχει άρωμα Κρήτης, παράδοσης, χωριού. Είναι αυτή η φυσιογνωμία η ξεχωριστή της Σιτίας που αποτυπώνεται και στους Πεύκους, στο χωριό. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και όπως είπατε προσπαθούμε όσο μπορούμε να διατηρούμε και το χαρακτήρα του χωριού αλλά και να προσθέτουμε καινούργια πράγματα που ενδιαφέρουν τους νέους οι οποίοι είναι συμπληρωμένοι αρκετά γύρω. Πιο ευχαριστώ από όλα για μας. Πώς προέκυψε η ονομασία του χωριού? Να σας πω δύο πράγματα που μπορεί να δει κανείς στο χωριό. Η ονομασία, ναι. Πορεία, η ονομασία πώς προέκυψε, Πεύκοι, γνωρίζετε? Έχουμε πολλές πευκόφυτες πλαγιές, οι οποίες βέβαια δεν είναι πια όλες πευκόφυτες, λόγω των πυρκαγιών, που πολλές φορές είναι... Ξέρετε, και από τους βοσκούς και τα λοιπά, γιατί για να βρίσκουν καινούριο χορτάρι, καινούριες βοσκές για τα ζώα τους, που γίνονταν παλιά. Τώρα προσπαθούμε όσο πολύ, υπάρχει, όσο μπορούμε, να υπάρχει και πυροπροστασία στο χωριό. Υπάρχει πάντοτε ένα φορτηγό γεμάτο με νερό και πυροσβεστικά μέσα στο χωριό, ώστε να προλαβαίνουμε τέτοια πράγματα. Πρόσφατα κάναμε και μία δεντροφύτευση, γι' αυτό είχαμε επικοινωνήσει την προηγούμενη φορά, για να πυκνώσουμε ακόμα περισσότερο το χωριό μας όσον αφορά το πράσινο και τα πεύκα του και όλα αυτά τα φυτά και τα δέντρα που ευδοκιμούν, χαρουπιές, πουρνάρια κτλ. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά λιόφυτα, οι πλαγιές είναι γεμάτες, έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο φαράγγι που σε όλο του το μήκος είναι δεντρόφυτο και κυρίως με πεύκα αλλά και άλλα, βελανιδιρές, πλατάνια κτλ. Αξίζει πάρα πολύ αυτό το φαράγγι να το διαβεί κανείς. Μας ξεκινάει από το χωριό μας και καταλήγει στο μακρύ γυαλό. Η περιοχή που καταλήγει ειδικότερα είναι ο Άσπρος Ποταμός. Είναι ένας οικισμός που κρατάει αρκετά το χαρακτήρα του κτλ. Δεν έχει... ρεύμα, δεν έχει μοντέρνα μέσα, δεν είναι πανέμορφο. Το χωριό είναι καταπληκτικό να το περπατήσει κανείς. Έχει πάρα πολύ ωραία σπιτάκια. Έχει την κάτω βρύση, η οποία είναι μια πολύ παλιά βρύση οθωμανική, η οποία ακόμα στέκει, αλλά χρειάζεται βέβαια λίγο βοήθεια, υποστήλωση και τα λοιπά τώρα πια. Ελπίζουμε να μας βοηθήσουν γι' αυτό. Ναι. Έχουμε μια ταβερνούλα, την Πιπεριά, που είδατε προλίγο που είναι... εξαιρετική και ένα μικρό καφενείο παραδοσιακό. Πότε ανοίγουν αυτά, ανοίγουν το καλοκαίρι μόνο εκεί η ταβερνούλα που μας είπατε? Όχι, και το καφενείο και η ταβερνούλα είναι ανοιχτά και το χειμώνα. Μάλιστα. Θα βρείτε πάντοτε παραδοσιακά τοπικά φαγητά. Τώρα μέσα τα κορίτσια καθαρίζουν ασκολύμπρους για παράδειγμα. Να τα. Έχουμε δύο σπήλαια με στελακτίτες και στελαγμίτες. Το ένα είναι οι απολούστρες, το οποίο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Θέλει εξοφλισμό, θέλει δικό σας φως και τα λοιπά, αλλά υπάρχει και το βρέικο, το οποίο είναι καταπληκτικό σπήλαιο και το οποίο είναι επισκέψη. Μάλιστα. Η χλωρίδα αυτή την εποχή είναι καταπληκτική. Ποιοι έρχονται, κυρία Σταυρακάκη, συνήθως κριτικοί Έλληνες από την υπόλοιπη Ελλάδα, εσωτερικός τουρισμός, ποιοι βρίσκονται στο νησί, στην περιοχή? Από όλα τα μέρη του κόσμου και από την Ελλάδα φυσικά και οι ίδιοι οι Πευκιανοί που θέλουν να επισκεφτούν τακτικά το χωριό της,
χωριό τους και από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Είμαστε πολυεθνικοί εδώ. Μάλιστα. Και έχουμε και κατοίκους που έχουν σπίτια εδώ από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Το παλιό σχολείο, ήθελα να πω, είναι λαογραφικό μουσείο, για όποιον τον ενδιαφέρουν αυτά. Θα έρθουμε, ακριβώς. Είναι τόσα πολλά πραγματικά που δεν μπορούν να χωρέσουν μέσα σε μια τηλεοπτική συζήτηση, η αλήθεια είναι. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα έρθουμε, κυρία Σταυρακάκη, από κοντά να σας γνωρίσουμε και να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ. Οπωσδήποτε, άλλο είναι να σας τα λέω και άλλο. Ακριβώς. Λοιπόν, στέλνουμε χαιρετισμούς και την αγάπη μας εκεί σε όλη τη Σιτία και στους κατοίκους. Σας περιμένουμε για όποια αργία. Να είστε καλά.